Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όντως τυχαίως, έτσι, τον κύριο Παύλο Κρανιώτη, τον αντιπρόεδρο της Μαύρης Θύελλας, και να τον ρωτήσουμε, κύριε Παύλο, γίνεται τελικά να γίνετε πρόεδρος? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, Παύλο. Παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μαζί με τον Κώστα τον Γιαννάκη, έτσι είμαστε εδώ όλοι. Να είστε καλά, παιδιά. Εγώ εύχομαι καταρχήν να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Θα το πάρουμε, πρόεδρε, θα το πάρουμε. Πρόεδρε, συγγνώμη, κύριε αντιπρόεδρε. Θα το πάρουμε. Αλλά είστε και πρόεδρε σε τόσα άλλου θεσμού. Δεν ξέρω τα πράγματα ακόμα. Αντιπρόεδρο είναι. Αντιπρόεδρο, για πείτε μα. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω εγώ να ζητήσω από του Καλαματιανού, θέλω να ζητήσω τη βοήθειά του. Γιατί η βοήθεια των Καλαματιανών μέχρι τώρα δεν είναι αναμενόμενη. Ο Αγαθοκλής κάνει την προσπάθειά του, βάζει αυτά που μπορεί ο άνθρωπος, αλλά περιμένουμε μεγαλύτερη βοήθεια. Η Μαύρη Θύελλα είναι μεγάλη ιδέα, την αγαπάμε όλοι, και εγώ την αγάπησα πάρα πολύ, αλλά θέλουμε βοήθεια, παιδιά. Τι βοήθεια ζητάτε? Τι βοήθεια ζητάμε καταρχήν, και στις εξέδρες ακόμα ο κόσμος, και ακόμα και με το παιχνίδι με τον Ασπρόπυργο, περιμέναμε πολύ περισσότερο κόσμο, δεν είναι ο αναμενόμενος κόσμος. Και βοήθεια οικονομική και από τους επιχειρηματίες. Εμείς μεθαύριο έχουμε ένα συμβούλιο, Τετάρτη. 8 το απόγευμα, έτσι. Τετάρτη το απόγευμα, 8 η ώρα. Ναι, ναι. Έχουμε ένα συμβούλιο, θα έρθει και ο Αγαθοκλής, με πήρε τώρα το απόγευμα να μιλήσουμε, να θέσουμε κάποια πλαίσια, να δούμε τι λεφτά μπορεί να βάλει ο άνθρωπος, τι λεφτά μπορούμε να βάλουμε εμείς οι υπόλοιποι. Δεν το έχετε προκαθορίσει αυτό? Όχι, δεν το έχουμε προκαθαρίσει. Τουλάχιστον εγώ μέχρι τώρα δεν είχα τίποτα ενημέρωση. Όταν ξεκίνησε η ομάδα, κύριε Κρανιώτη, όταν ξεκίνησε η ομάδα της Καλαμάτας, δεν βάλατε τα νούμερα κάτω? Να και, δηλαδή εδώ ακούσαμε διάφορα νούμερα. Ακούσαμε 300.000, 500.000. Ο Αγαθοκλής επί της ουσίας. Ο Αγαθοκλής, ο κύριος Χριστόπουλος εννοούμε, για να ξέρουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μας ακούνε εκτός Μεσσηνίας. Ότι το μπάτζετ θα φτάσει ψηλά, αλλά δεν μας έχει πει ξεκάθαρα ότι το μπάτζετ θα φτάσει, γιατί το ίδιο το μπάτζετ, όπως πάμε, ήταν πάνω από 350.000. Το μπάτζετ ποιος το προκαθόρισε, κύριε Κρανιώτη? Ο κύριος Χριστόπουλος με τον κύριο Γιάννη, τον προπονητή προφανώς. Οι δύο Χριστόπουλοι. Ωραία, τώρα τι θα γίνει? Έμαθα οι πληροφορίες και το βάλαμε και στον Νότο, ότι ο Κουτίβας και ο Κουκούτσης θα παραμείνουν ως μέλη, δέχονται να μείνουν ως μέλη. Πρόεδρος ποιος θα είναι, κύριε? Μετά από εσάς δεν υπάρχει κάποιος άλλος τόσο αξιόπιστος? Θα συζητήσουμε στο Συμβούλιο την Τετάρτη. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση ακόμα, θα είμαι πρόεδρος ή όχι. Ναι. Θα συζητήσουμε στο Συμβούλιο μεθαύριο. Έτσι, θα σας πω. Εάν τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, για να ξέρω, γιατί εγώ δεν μπορώ να λάβω μια ομάδα και να υπάρχουν οφειλές. Αν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, γιατί ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες οφειλές. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Τι εκκρεμότητες υπάρχουν, κύριε Κρανιώτη? Ξέρω ότι υπάρχουν εκκρεμότητες της τάξης γύρω στο 40.000 ευρώ. Από μια ενημέρωση που έχω, έτσι. Πρώτη ενημέρωση. Η οποία δεν αφορά τους παίκτες, έτσι, ούτε τον προπονητή. Αφοράνε, ας πούμε, διάφορα ανελαστικά έξοδα της ομάδας. Μάλιστα. Υπάρχουν οφειλές στο ελληνικό δημόσιο? Δεν ξέρω για το δημόσιο. Υπάρχουν εκκρεμότητες τις οποίες αφορούν διάφορες προμηθευτές της Καλαμάτας. Θα μάθω ακριβώς. Συμβούλιο μεθαύριο, γιατί εγώ δεν είχα ενημέρωση. Εάν δεν προκύψει. Δεν έχει γίνει κάποιο συμβούλιο. Είναι ανοιχτό και το θέμα της Γενικής Συνέλευσης? Να πάμε μετά εκεί? Δεν το νομίζω. Πιστεύω θα βρούμε λύση. Εκ των έσω. Με καλή θέληση θα βρούμε λύση. Εκ των έσω. Μα πρέπει και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αν φύγουν τα παιδιά τα υπόλοιπα, δηλαδή ο Κουκούτσης με τον Κουτίβα, κάνανε ένα σπουδαίο έργο. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Μέχρι τώρα τα παιδιά δώσαν το καλύτερο σε αυτό. Προσπαθήσα τώρα, δεν ξέρω τι προέκυψε μεταξύ αυτών και τον Αγαθοκλή. Δεν έχει ξεκάθαρη στάση. Ούτε θέση. Ναι, μήπως έπρεπε όμως και η διοίκηση να έχει κάνει ο Αγαθοκλής και λοιπά από το καλοκαίρι μερικά δέλτα σίγμα, γιατί από το καλοκαίρι δεν θυμόμαστε να έχει γίνει άλλο. Βεβαίως θα έπρεπε. Εγώ δεν είχα ενημέρωση. Εγώ ενημέρωση έμαθα από σένα τι με πήρε και από τον ίδιο τον πρόεδρο κανονικά, τον κύριο Κουκούτση. Εγώ πρέπει να είχα μια ενημέρωση. Με πήρε εσύ τηλέφωνο την παραμονή και ένα κάγκελο. Και μου είπε ότι κάτι ο Κουκούτση παραδείγει. Και εγώ δεν ήξερα τίποτα και τον έπαιρνα και τον μου απάντηγε. Κανονικά έπρεπε για να ο κύριος Κουκούτσης να έρθει στο Δέλτα Σίγμα και να παραιτηθεί. Όχι να παραιτηθεί μέσω Facebook και μέσω ανακοινώσεων. Μάλιστα. Κύριε Κρανιώτη, εσείς είστε φοροτεχνικός και μάλιστα ένας έγκριτος. Και πρόεδρος των φοροτεχνικών, έτσι. Επιστήμονας. Είσαστε σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Ξεκινάει λοιπόν η ομάδα, δεν έχετε εικόνα στο πόσο θα κοστίσει αυτή η προσπάθεια. Αυτό μας είπατε προηγουμένως. Ακριβώς. Δηλαδή τόσο καιρό δεν σηκώσατε το τηλέφωνό σας να ρωτήσετε τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κουκούτση ή τέλος πάντων ξέρετε, τον κύριο Χριστόπουλο. Ξέρετε πολύ καλά, όλη την ομάδα στην ουσία διαχειρίζεται ο χρηματοδότης. Εγώ απλώς συμμετείχα με καλή διάθεση να βοηθήσω όσο μπορώ την Καλαμάτα και οικονομικά και διοικητικά. Οικονομικά πώς?
Οικονομικά προσφέρω ό,τι μπορώ και μετά διαρκείας και οικονομική ενίσχυση δίνω συνέχεια στην ομάδα. Ό,τι μπορώ δίνω. Χωρίς να ρωτάτε, ποιο θα είναι το κόστος. Κοίταξε, στην αρχή, είπε ο κατοχρήστης, το κόστος θα φτάσει γύρω στα 320 χιλιάρικα. Στη συνέχεια μετά, και εγώ δεν με ενημέρωσε κανένας. Ούτε κάναμε κάποιο ΔΣ για να μας καλέσει, να μας πει παιδιά, εδώ έχει γίνει αυτό και αυτό. Η ομάδα πήγαινε καλά. Αφού η ομάδα ρολάριζε, δεν ασχολήθηκε και κανένας. Λέγαμε ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Ξαφνικά μας προέκυψε η παρέτηση του Κουκούτσι. Καλή είναι η ερώτησή σου, αλλά θα, εφόσον η ομάδα πήγαινε καλά, είχαμε κανένα λόγο να ασχοληθούμε. Λέμε εντάξει, θα τακτοποιηθούμε. Δεν σας ανησυχούσε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Αφού ο Αγαθοκλής μπήκε μπροστά και λέει να λαμβάνω εγώ, γιατί να μας ανησυχούσε. Ο κύριος Χριστόπουλος, ο Αγαθοκλής ο Χριστόπουλος, και λέω το επώνυμο γιατί μας ακούνε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, έτσι. Είχε δηλώσει στην αρχή της περίοδου, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά εγώ, ότι το μπάτζετ της Καλαμάτας θα αγγίξει τις 450.000 ευρώ και εγώ θα συμμετέχω με 100.000 ευρώ. Είναι έτσι, Σωτήρη Γεωργούτζο? Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, λοιπόν, κύριε Κρανιώτη, θα έλεγα μισό λεπτό. Εντάξει, 450 μείον 100 μας κάνει 350. Από πού θα βγουν τα 350? Εμένα, κύριε Γιαννάκη, ο κύριος Γιαννάκη. Ναι. Κύριε Γιαννάκη, εμένα ο κύριος Αγαθοκλής μου είπε, κύριε Κρανιώτη, μπορείς να με βοηθήσεις να βάζεις από 3-5 χιλιάρικα το χρόνο. Και λέω ευχαρίστως για την Καλαμάτα, για τη μαύρη θύελα να τα βάλω. Αυτή ήταν η υποχρέωσή μου. Απέναντι στον Αγαθοκλή Χριστόπουλο. Έτσι, και να είμαστε ξεκάθαροι. Και αυτό ανέλαβα σαν Κρανιώτη Παύλου. Ναι. Έτσι. Του είπα του Αγαθοκλή ότι εγώ δεν ξέρω από μπάλα πολλά πράγματα. Από διοίκηση ξέρω, φοροτεχνικός είμαι. Την μπάλα την κροτάω με το μύτο. Αλλά επειδή η Καλαμάτα είναι μια μεγάλη ιδέα και την αγαπάω, θα βοηθήσω μόνη μου την ψυχή. Μάλιστα. Και φτάσαμε λοιπόν. Ναι, φτάσαμε στο σημείο αυτό να παραιτηθεί ο Κουκούτσης. Γιατί παραιτήθηκε, έχουμε μάθει? Όχι. Περιμένουμε στο συμβούλιο να ξεκαθαρίσει. Γιατί κάναμε ένα συμβούλιο το οποίο δεν ξεκαθαρίσαν τα πράγματα και δεν είχε έρθει ο κύριος Χριστόπουλος Αγαθοκλής. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο μάλλον, γιατί ακυρώθηκε. Ήταν να γίνει αύριο το βράδυ να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Μα ο κύριος Αγαθοκλής Χριστόπουλος θα ξεκαθάρισε τα πράγματα την επόμενη του συμβουλίου. Είπε ότι εγώ αναλαμβάνω. Ότι μπαίνω εγώ μπροστά. Ναι. Είπε ότι μπαίνω εγώ μπροστά για όλα. Γιατί δεν μπαίνει μπροστά μία και έξω, ρε παιδί μου, δεν τα καταλαβαίνω. Γιατί μπαίνει μπροστά μέσω άλλων να πάντα. Να πω για να είμαι ειλικρινής, και εγώ αυτό. Τι θα πει μπαίνει. Στη Θουρία γιατί μπαίνει μπροστά, και δεν μπαίνει και στην Καλαμάτα μπροστά. Γιατί παίζουμε με τη φωτιά, κύριε Παύλο, παίζουμε με τη φωτιά. Μία θα καούμε, θα γίνει στραβή και μπορεί να χαθεί και φέτος η άνοδος. Εγώ πιστεύω ότι θα χαθεί. Άνοδος πιστεύω. Έμα τη συνέχεια με παλινοδίες και εσύ πρόεδρε δεν μπαίνει αυτό. Να βάλω τον Κουκούτσι, να βάλω τον Κρανιώτη, να βάλω. Μην μπορώ ονόματα που δεν θέλω να αναφέρω καν και δεν τιμούν την ιστορία τη Καλαμάτα κλπ. Κλπ. Α πούμε. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να. Καθαρές λύσεις. Περιμένετε, ρε παιδιά, μπορεί να έρθει ο άνθρωπος μεθαύριο. Ναι, αυτό λέμε. Μπράβο. Σωστό. Εγώ αυτό θα του προτείνω. Μπες μπροστά. Γιατί δεν παίρνει μπροστά. Εγώ θα παραμείνω την πρώτη να σε βοηθήσω όσο μπορώ. Εγώ ούτε παρατήθηκα ούτε τίποτα. Μα δεν είναι εκλεγμένο μέλος του συμβουλίου. Θα πάμε στην Γενική Συνέλευση και θα μπει. Δεν είναι εκλεγμένο μέλος. Εγώ δεν μα πειράζει αυτό. Και α μην εκλεγμένο μέλος. Κάναμε μια Γενική Συνέλευση και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένα ενδιαφέρον από κάποιον, α πούμε. Για να δει, όλοι θέλουν να φύγουν. Δεν ξέρω γιατί. Να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο αφορά. Ποιος άλλος θέλει να φύγει? Και έφυγε ο Κουκούτσης, έφυγε και ο Κουτίβας. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να φύγει κανένας άλλος. Αυτοί οι δύο φύγαν. Τώρα παραδείχθηκαν, λέμε να φύγει. Υπάρχει ένα μέλος ακόμα το οποίο κανείς δεν τα αναγνωρίζει. Για ποιο λόγο, κύριε Κρανιώτη? Ποιον? Ο γνωστός ποινικολόγος από την Αθήνα, ο Νίκος Ρουσόπουλος, ο οποίος είναι από την περιοχή της Πηλίας. Και ο Λάμπρος. Όχι, Λάμπρο. Που είναι με αναπληρωτικό μέλος. Και ποιος είναι άλλος? Δεν είναι, παιδιά, ο Ρουσόπουλος στο ΔΣ. Βεβαίως και είναι. Είναι εκλεγμένος. Εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος. Δεν είναι. Αναπληρωματικός είναι. Ναι, είναι. Σε όλες τις ανακοινώσεις ομάδος δεν αναφέρεται το όνομα του Ρουσόπουλου. Μα δεν είναι. Τι, πώς χάθηκε? Ο κύριος Ρουσόπουλος είναι αναπληρωματικός. Τώρα, στο ΔΣ που θα γίνει, θα τον καλέσουμε να βοηθήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση. Και σίγουρα ξέρω την απάντηση, γιατί είναι το πεδίο σας αυτό. Η ομάδα έχει κάποιες οφειλές και στην εφορία και στο ΙΚΑ. Στην εφορία δεν έχει οφειλές η ομάδα, είναι ξεκαθαρή. Στο ΙΚΑ είναι ξεκαθαρή, τη πλήρωσε ο κύριος Σταύρος, ο Παπαδόπουλος. Ναι, στο ΙΚΑ. Στην εφορία δεν έχει οφειλές. Ναι, την πλήρωσε την οφειλή ο κύριος Παπαδόπουλος για να πάρει ενημερότητα. Λοιπόν,
Αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιρικός παράγοντας, έτσι, ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, παραμένει μια οφειλή στο ΙΚΑ. Παραμένει μια οφειλή προς το ΙΚΑ. Εάν γίνω εγώ πρόεδρος στην ομάδα, δεν μιλάω για την Καλαμάτα, γιατί οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο, αναλαμβάνοντας την προεδρία, παίρνω και την οφειλή του ΙΚΑ στην πλάτη μου. Εννοείται. Βεβαίως. Όποιος αναλαμβάνει πρόεδρος σε ένα σωματείο, ταυτόχρονα, δηλαδή εγώ αν θέλω να δουλέψω στην επιχείρησή μου και χρειάζομαι ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, πρέπει να τακτοποιήσω τις υποχρεώσεις της ομάδας. Αλλιώς δεν μπορώ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μου διάζουν τα πόδια σας κατά κάποιο τρόπο, κύριε Κρανιώτη. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτός, πρέπει να δούμε και τι εκκρεμότητες υπάρχουν προς τρίτες. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες προς τρίτες. Από ό,τι ξέρω, όσον αφορά προπονητή, ποδοσφαιριστής, είναι όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Ό,τι άλλες εκκρεμότητες είναι, είπε ο καταπληκτής ότι τις αναλάβει. Περιμένουμε λοιπόν μετά την Τετάρτη να μας πει ο άνθρωπος, ας πούμε, πώς μπορεί να βοηθήσει και να βοηθήσουμε και οι υπόλοιποι. Και πιστεύω ότι και όλοι οι Καλαμάτιανοι πρέπει να βοηθήσουν. Γιατί εννοείται ότι πρέπει να βοηθήσει όλοι οι υπόλοιποι. Αν το budget, όπως είπε και ο Αγατοκλής, φτάνει τόσο ψηλά, φτάνει ψηλά. Γιατί και εγώ ξέρω ότι δηλαδή, το budget είναι γύρω στα 400 χιλιάρικα περίπου. Δεν μπορεί και ο Αγατοκλής, κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ενδιαφέρον από κανέναν. Ναι. Πολύ σωστά μιλάτε, κύριε Γρανιώτη. Πολύ σωστά μιλάτε. Λοιπόν, και οι άλλοι να βάλουν λίγο το χέρι στη τσέπη να βοηθήσουμε την ομάδα. Όλος ο κόσμος θα πρέπει να βοηθήσει. Όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται όμως αυτό πουθενά. Πάντα το ποδόσφαιρο είναι one man show. Καταλάβατε. Και στην Πάτρα πήγε να γίνει αυτό, απέτυχε. Και στον Πύργο απέτυχε. Δηλαδή πρέπει να μπει ένας μπροστά και να καθαρίσει. Και αυτός που μπορεί δεν είναι, αυτή τη στιγμή είναι ο Αγαθοκλής, έχει τα χρήματα. Εάν δεν μπορεί ο Αγαθοκλής, και για να μην ζητάμε λεφτά από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν έχει να φάει καλά-καλά οι περισσότεροι, ας ψάξουμε μια άλλη λύση. Έτσι δεν είναι. Να, τώρα που είναι καιρός μπροστά, να βρούμε έναν άλλο επιχειρηματία που να θέλει να πάρει την Καλαμάτα. Δεν μπορούμε να ζητάμε από 100 και 200 ανθρώπους και 500. Δύσκολο στην εποχή μας. Σωτήρι μου, υπάρχουν επιχειρηματίες που να μην τριβόμαστε τώρα πίσω στο δάχτυλά μας, που μπορεί, ο δάχτυλό μας μπορεί να βοηθήσουν. Υπάρχουν, αλλά δεν βρίσκονται, δεν έρχονται, το λέει και ο Παπαδόπουλος αυτό. Δεν έχουν τη διάθεση. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. Δεν θα πάθουν τίποτα, ας πούμε, 5-6% και ούτως ή άλλως η Καλαμάτα, ένας οικονομικός φορέας και πόρος έλεξης. Αλλά αν λοιπόν βοηθήσουν ξενοδόχοι, εστιατόρες, να βοηθήσουν, γιατί να βοηθήσουν. Αν η Καλαμάτα πάει β' εθνική και πάει και α' εθνική, που αυτό είναι το όνειρό μας όλων μας, τότε λοιπόν δεν θα έχουν, ας πούμε, αυτή αύξηση στις... Όλη η πόλη, όλος ο νομός θα έχει ωφέλη. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να βοηθήσουν. Γιατί να μην βοηθήσουν, το κατάλαβα. Δεν γίνεται όμως, δεν γίνεται. Παγκοσμίως. Δεν γίνεται, ρε Σωτήρη, όλα γίνονται. Μόνο στην Μπαρτσελόνα γίνεται αυτό, σε καμιά άλλη ομάδα στον κόσμο. Ρε παιδιά, εδώ που φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο το οποίο καταφέραμε και το παιχνίδι χθες και είμαστε πρώτοι. Είναι κρίμα να χαθεί η χρονιά. Αμαρτία από τον Θεό, δεν είναι. Εννοείται αυτό. Να βοηθήσουμε. Με κάθε τρόπο, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι, είναι μακάρι, αλλά δύσκολο. Δεν γίνεται. Θα έρθει ο Κατοχλής, παιδιά, κοιτάξτε, θα έρθει ο Κατοχλής μεθαύριο. Θα ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος τη θέση του. Θα έρθει λοιπόν την Τετάρτη το απόγευμα. Θα φύγει και τη συνηθίζει να μην έρχεται. Θα φύγει. Θα έρθει, γιατί μίλησε το απόγευμα μαζί του. Με πήρε τηλέφωνο και πήρε τηλέφωνο. Α, τώρα σας πήρε. Τώρα σας θυμήθηκε, εντάξει. Εάν σας προταθεί η Προεδρία, κύριε Κρανιώτη, θα την δεχτείτε. Έξω από τα δόντια. Κοιτάξτε, έξω από τα δόντια. Εάν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα για να δεχτεί. Τι εννοείς ότι αν είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει μια οφειλή προς το ΙΚΑ. Θα την πληρώσει κανείς. Πρέπει να δω τις οφειλές. Να δω τι οφειλές υπάρχουν προς τρίτους. Να δω πώς ακριβώς είναι το budget και πώς μπορεί. Ωραία, υπάρχουν οι οφειλές. Υπάρχουν οι οφειλές. Κοιτάξτε, να δείτε. Δεν μπορώ εγώ να αναλάβω, ας πούμε. Δεν έχω τέτοια μεγάλη δυνατότητα να αναλάβω εγώ ένα budget, ας πούμε, 200-300 χιλιάρικα το υπόλοιπο που υπολείπεται. Δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Εάν υπάρχουν ξεκάθαρα πράγματα, γιατί όχι. Το θέμα είναι αν υπάρχουν ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα πράγματα. Μέχρι στιγμής ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, κατά τη γνώμη σας. Μέχρι στιγμής εγώ δεν είχα πλήρη ενημέρωση, παιδιά. Οφείλω να το πω. Εγώ μιλάω με ειλικρινά. Δεν είχα ενημέρωση. Καλός ή κακός δεν είχα ενημέρωση. Φταίω κι εγώ που δεν πήρα κι εγώ τηλέφωνο κτλ. Αλλά από τη στιγμή, και εσείς τώρα αυτή τη στιγμή που δουλεύετε σε έναν σταθμό, εάν σας πληρώνουν κανονικά, δεν ασχολείστε. Το πρόβλημα προκύπτει όταν αρχίζει η πτώχεια. Όταν πέφτει πείνα. Όταν πέφτει πείνα, ναι. Εσείς ενημερώσατε τους προηγούμενους προέδρους σαν φοροτεχνικός ότι παιδιά εδώ κινδυνεύετε εσείς γιατί υπάρχει αυτή η οφειλή προς το ελληνικό δημόσιο και αν δεν πληρώνετε. Τα ξέρουν, ρε παιδιά, όλοι τα ξέρουν αυτά. Πώς τα ξέρουν αυτά. Οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που ασχολούνται, δεν είναι τίποτα παιδάκια. Επιχειρηματίες είμαστε όλοι. Ναι. Ένας επιχειρηματίας ξέρει πολύ καλά ότι όταν αναλαμβάνει πρόεδρος σε ένα σύλλογο, αυτομάτως τον κυνηγάνει και οφειλές που έχει ο σύλλογος και ο οποιοδήποτε. Όχι όλες οι οφειλές, οι οφειλές προς το δημόσιο.
Και ο Φιλέρ προς το δημόσιο. Ακόμα και προς τρίτους κανονικά. Ο πρόεδρος ευθύνεται, παιδιά, μην το λέτε έτσι. Ναι. Ευθύνεται. Άσχετα αν τώρα δεν θα πάρει, γιατί δίνει μια παρέτηση όλο και φέτο. Κανονικά και ο Φιλέρ προς τρίτους, έτσι. Ο πρόεδρος οφείλεται για όλα. Εγώ συμφωνώ πάντω. Είμαι διστακτικός αυτό που μου λέτε. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο που ίσως δεν υπήρξε από την αρχή. Πιστεύω ότι είναι λάθος και δικό μου, αλλά και το Αγαθοκλή και όλων του στο Συμβούλιο. Ποιο είναι, ποιο, το λάθος ποιο ήταν? Ότι σηκώθηκε ο Πήχης πολύ ψηλά. Αυτό που είπε στην αρχή, ότι οι ομάδες είναι one man show, αυτό δεν είπε? Βεβαίως, βεβαίως. Πιστεύαμε λοιπόν ότι ο Αγαθοκλής μπήκε μπροστά σαν τον Παρπασταύρο. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι ακριβώς, ίσως κάτω πόσο ζωρίστηκε. Εγώ δεν το παρεξηγώ. Μάλιστα. Γιατί θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα από την αρχή. Α, μπράβο. Τώρα είπες μια άλλη κουβέντα. Ίσως θέλω κι εγώ εδώ. Να του πω Αγαθοκλή, πού είμαστε εδώ πέρα. Μα σαν αντιπρόεδρος και σαν έμπειρος, επαγγελματίας, κύριε Κρανιώτη, το βάρος πέφτει στην πλάτη σας. Εσείς θα έπρεπε να επισημάνετε το οικονομικό βάρος. Εντάξει, ο κύριος Κρανιώτης δεν ξέρει και από ποδόσφαιρο όμως, το λέω. Δεν έχει σημασία, ξέρει από επιχειρήσει ο κύριος Κρανιώτης. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι ρίχνω, ιδέα, ρίχνω, δεν είναι επιχείρηση. Δεν ρίχνω την ευθύνη επάνω σας προς Θεού. Έτσι. Όχι, όνομα του Θεού. Αλλά όταν σας είπαν ότι το budget λειτουργίας θα φτάσει στα 300 κάτι χιλιάρικα, δεν θα έπρεπε εσείς, σαν αντιπρόεδρος ομάδος, να ρωτήσετε, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά από πού τα έσοδα, ποια θα είναι? Οι προβλέψεις των εξόδων είναι αυτές. Οι προβλέψεις των εξόδων ποιες είναι? Αγαθοκλή, εμένα μου είπε το καλοκαίρι, το λέω και με το μικρό το όνομα για να καταλαβαίνομαστε, γιατί Χριστόπουλο έχουμε και τον προπονητή μας, έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος είναι εξαίρετος και πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, ο Αγαθοκλής, εμένα με ρώτησε το καλοκαίρι και μου είπε, Κρανιώτη, κοίταξε να δεις. Το μπάτζετ της ομάδας θα φτάσει πάνω από 320.000 και μπορεί να φτάσουμε και 400. Από σένα θα χρειαστώ από 3-5.000. Θα μπορείς να με βοηθήσεις? Και του είπα, ναι, Αγαθοκλή, προχώρα, εγώ θα σε βοηθήσω. Έχεις πάρει και από αλλού? Και μου λέει, ναι, ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν προφανώς μπορεί να του υποσχεθήκανε κάποιοι καλαματιά να του δώσουν χρήματα και να μην του δώσανε. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Δεν μου έδωσε αναφορά μετά ότι εγώ αποφύγω στον Α, στον Β, σε εκείνον και δεν μου δώσανε. Τέλος πάντων, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, εύχομαι η μαύρη θέλει να βρει τον δρόμο της, διοικητικά τουλάχιστον, οικονομικά, να πάνε όλα καλά. Και να είστε εσείς πρόεδρος, είναι το βασικότερο απ' όλα, έτσι. Αλλιώς το χάος πλέον. Θα σας παρακαλούσα με τον τρόπο σας να βοηθήσετε την ομάδα, γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε καλό σημείο για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι, και είναι ευκαιρία για όλη τη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα λοιπόν εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε διοικητικά να βρούμε μια λύση. Έτσι, πιστεύω θα βοηθήσουμε. Εγώ έχω την καλή διάθεση να βοηθήσω και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι καλαματιανοί που έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν, γιατί η Μαύρη Θύελλα την αγαπάμε και είναι μεγάλη ιδέα. Ωραία, συμφωνούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Παύλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία Τετάρτη το βράδυ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Και με το καλό πρόεδρο, γιατί είσαστε η μόνη ελπίδα από αυτού που έχουν απομείνει. Πιστεύω, δηλαδή, ότι μετά θα γυρίσουμε σε φαντάσματα του παρελθόντος, θα γυρίσουμε μετά. Άμα δεν πείτε στο ναι. Υπάρχει ένα άρθρο που είχε σωτήρει εκεί πέρα, δεν ξέρω από τον κύριο Κοσμά, αν θυμάμαι καλά, να βοηθήσουμε τον Αγαθοκλή. Έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τον Αγαθοκλή. Από τον κύριο Κοσμά, από τη Μεσίνη, έτσι τον αποστέλει τον Κοσμά, μα ακούει αυτή τη στιγμή. Έχουμε υποχρέωση να τον βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί ο άνθρωπος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν. Ευχαριστούμε κύριε Παύλο και ευχαριστούμε που διαβάζετε και Σπορ στον Νότο. Ευχαριστούμε που μας διαβάζετε κιόλας. Γεια σου κύριε Κρανιώτη, γεια σου.